Οι γιορτές και κάθε περίοδος διακοπών συνοδεύονται συνήθως από μια πιο χαλαρή διατροφή σε ώρες εκτός από τις συνηθισμένες και κατανάλωση περισσότερων γλυκών και αλατιού. Όταν αυτές περάσουν, οι περισσότεροι από εμάς νιώθουν την ανάγκη να μπουν και πάλι σε πρόγραμμα. Φέτος οι γιορτές ήταν λίγο αρκετά περίεργες, γιατί πέρα από το ότι είχαμε εντάξει, το εορταστικό κλίμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς οδηγεί σε μια υπερκατανάλωση στο φαγητό, είχαμε και ένα συνδυασμό καραντίνας πολλών ανθρώπων και είχαμε πολλές οικογένειες που κάνανε οικογενειακή καραντίνα. Αυτό σημαίνει ότι λείπει η δραστηριότητα έτσι, από τους ανθρώπους. Και το δρυμής χειμώνας τώρα που περνάμε αυτές τις εβδομάδες εδώ στην Πελοπόννησο κάνει αρκετό κρύο, οπότε αυτό σε συνδυασμό με την καραντίνα σημαίνει ότι μειώθηκε πάρα πολύ η δραστηριότητα. Αυτή η μείωση δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε μια αύξηση βάρους. Υπάρχουν μελέτες που δείξανε σε εκείνες τις καραντίνες που ήταν πολυήμερες ότι μπορεί να έπαιρνε κάποιος λόγω μόνο της έλλειψης δραστηριότητας μισό κιλό το μήνα. Με τη βοήθεια ενός επαγγελματία διαιτολόγου, διατροφολόγου και έναν απλό οδηγό διατροφής για την περίοδο μετά των γιορτών, μπορούμε να εξισορροπήσουμε τη διατροφή μας κάνοντας ένα detox από τα λιπαρά, καταναλώνοντας υγιεινές τροφές. Να κάνουμε μικρά συχνά γεύματα. Η παρουσία φρούτων είναι απαραίτητη σε αυτά τα μικρά σνακ, παρέα ενδεχομένως με μια μικρή χουφτίτσα ξηρούς καρπούς ή μια φρυγανιά με λίγο γιαουρτάκι ή ένα κομμάτι τυράκι με μια φρυγανιά, αλλά παρέα με το τυρί, έτσι ώστε να μπορούμε να μην κάνουμε πολύ μεγάλα ανεβοκατεβάσματα στο σάχαρο αίματός μας και να διατηρούμε μια καλή γλυκαιμία που δεν μας πεινάει για τις περισσότερες ώρες της μέρας. Αυτό χρειάζεται όμως μια προετοιμασία στα ράφια μας. Γιατί το να λέμε να τρώμε φρούτα πρέπει να υπάρχουν φρούτα στο σπίτι. Το να λέμε να τρώμε σαλάτες πρέπει να υπάρχουν ήδη στο σπίτι, αλλά επίσης και να μην υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα. Εκεί είναι τα γλυκά και τα εδέσματα. Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ενός ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο βοηθά στην προστασία του σώματος από ασθένειες όπως το κοινό κρυολόγημα και η γρήπη. Ο ένας λόγος είναι ότι μετά τα μισά του χειμώνα, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι στα χειρότερά του όσον αφορά τις αμυνές του. Έτσι κι αλλιώς. Πόσο μάλλον φέτος που ένας ταλαιπωρημένος ψυχικά άνθρωπος, ενδεχομένως που έχει περάσει κάποιο κορονοϊό, πρέπει να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτό σημαίνει σούπες λαχανικών, σούπες κοτόπουλο, κότας, να υπάρχουν πολλές σούπες, πολλά υγρά μέσω της διατροφής. Είναι πολύ σπουδαίο να υπάρχουν βεβαίως τα φρούτα, κυρίως τα κόκκινα φρούτα που αντιμετωπίζουν τη φλεγμονή. Είναι πολύ σπουδαίο τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα καρότα, το σπανάκι, γιατί και αυτά ενισχύουν λόγω του πλούτου τους σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Επομένως, τώρα είναι πολύ σπουδαίο να κάνουμε ένα προγραμματισμό τέτοιο ώστε να προλάβουμε και να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα.